Καλησπέρα. Ένα παιχνίδι με ένταση, όπως αναμένεται, με πολύ ψηλές άμυνες και από δύο ομάδες, που αναμένεται και παιχνίδι σε πολύ αμυντικά. Και παίζει με παίκτες που ξέρουν να ρωτούν την μπάλα, αλλά και μακριά από αυτή. Η δικιά μας άμυνα ήταν όμως πάντα πολύ συμπαγής. Βρεθήκαν 58 πόντους. Κάποια από αυτά τα πράγματα στο τέλος ήταν ακόμα λιγότερα 55-54, όταν το παιχνίδι είχε κρυφθεί. Και φυσικά μια ομάδα με το επιθετικό ταλέντο Παναθηναϊκού να το περιορίσει σε περίπτωση αν το χαμηλό αριθμό του δείχνει προσήλωση στο στόχο, συγκέντρωση και φυσικά κλάση των παιχτών της. Γιατί οι προπονητές και οι αντιπάλες σχεδιάζουν κάτι παίκτες στην αυτοκίνητο εκτελούν και πρέπει να κοντρολάρουν τα συναισθήματά του, πρέπει να παίξουν αυτοπεποίθηση, πρέπει να κάνουν ένα συνδυασμό ότι παίζουν τον εαυτό, για τον εαυτό του, αλλά κυρίως παίζουν για την πανέλα και το κλαμπ που αντιπροσωπεύουν. Και εμείς έχουμε ένα μεγάλο κορμό παιχτών που έχουν συνηθίσει να το κάνουν αυτό. Παίζουν πολλά για την ομάδα τους και μετά για τον εαυτό τους. Αυτό είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη επιλογή για να προπονητή. Είμαστε τυχεροί λοιπόν που έχουμε αυτούς τους παίκτες. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τους πάντες, φυσικά τον προπονητικό μου στάφ, όλους τους ανθρώπους, τους γραφιστές, γιατρούς, φροντιστές, όλους όσους είναι γύρω από την ομάδα, το front office που καθημερινά λέει προβλήματα. Στου προέδρου, φυσικά, κυρίω στην Ιταλία, που πάντα είναι υποστηρικτική σε ό,τι του πω και ό,τι χρειάζεται η ομάδα. Και φυσικά του φιλάθλου μα που νομίζω θα πήραν μια μεγάλη χαρά σήμερα. Και τέλο, να αφιερώσω το τρόπο αυτό στον αγαπημένο μα φίλο Βαγγέλη, ο παδό τη ομάδα μα και φίλο όλων μα, ο οποίο έχει σκλίνει κατά πλάκα και δίνει την καθημερινή του μάχη. Και αυτού του είδου συμμάχες είναι για μας πολύ πιο σημαντικές από αυτές που εμείς δίνουμε. Μας δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να έχουμε τόσο πίεση και υπάρχουν άλλα πράγματα που είναι πολύ πιο σημαντικά. Άρα λοιπόν η αφιέρωση στο αυτόν Βαγγέλη και σε σένα. Ευχαριστώ πολύ. Κάποια ερώτηση για τον coach. Θέλω να σου ρωτήσω πόσο σημαντικό είναι για σένα το γεγονός ότι καθάρισες το μάτς με τη δεύτερη πεντάδα και δεν χρειάστηκε να βάλεις τα παιδιά που είναι βασικά και έχουν τράβηξει το περισσότερο που πήρες στη σεζόν. Στο μυαλό μου υπάρχουν πολλά ποτέ βασικοί παίκτες στον Ολυμπιακό. Κάποια στιγμή αμφισβητήθηκε αυτό γιατί είχαμε πάρα πολλούς τραυματίες. Ακόμα και σήμερα ο πρώτος χώρος της ομάδας μας τραυματίζει ο Ολυμπιακός στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού ήταν έξω. Φυσικά ο Νικόλα Μιλουτίνοφ. Ήθελα να του αφιερώσω και άλλου αυτού του δύο τον τρόπο για την νίκη και δύο στον Νίκολα που δουλεύει στο σπίτι. Με την ευχή να αποκαταστήσει το πρόβλημά του όσο πιο γρήγορα και να γυρίσει κοντά μα. Αλλά φυσικά σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτήν την προσπάθεια είχαμε ένα ιδιαίτερα επίπονο τριήμερο παίρνοντα απέναντι σε τρει πολύ καλέ ομάδε. Το επίπεδο του ελληνικού αθλήματο είναι ανεβασμένο, όπω βλέπετε. Πρέπει να ευρώσει πάρα πολύ να καταθέσει μεγάλη ένταση μέσα στην κοινωνική επίθεση. Και στη σύνολη κάθε χρόνο αυτό γίνεται και περισσότερο. Με κάποιε εικόνε είναι λίγο η ερώτηση. Πρώτον είναι, αν επειδή αμφισβητηθήκατε, νιώσατε ότι έπρεπε να δώσετε σαν ομάδα απαντήσει. Δεύτερο, τρώει ο Ράι το τρίποντο από τον Σλούκα, είναι εκτός παιχνιδιού. Πώς γίνεται και αλλάζει αυτομάτως, θυμάστε τη φάση μπροστά σας έγινε, αλλάζει όλη η συμπεριφορά του στο παιχνίδι και τρίτον, κερδίζεται ακόμα και όταν είχατε 6% στο τρίποντο. Μένα στα 16. Απίθανο για την ομάδα σας, δηλαδή. Μου κάνετε τις τέσσερις διαφορετικές ερωτήσεις. Να δημιουργήσω μία. Ο Μόζης απλώς είναι καινούργιος στον Μάρκο, δεν ξέρει ποιος είναι ο Σλούκας. Σιγά σιγά, ότι αν μείνει μόνος του στο σκοράρι, ήθελε λίγο προσαρμό, έχει πολύ απότομα στην πολλή πληροφορία αυτής της διοργάνωσης, αυτού του ανταγωνισμού και της κάθε ομάδας μας, όπως εμείς επεξεργαζόμαστε στα παιχνίδια. Και είμαι σίγουρος ότι σιγά σιγά θα γίνει το όλο και καλύτερος. Αυτή ήταν η μία. Η δεύτερη ήταν το γεγονός ότι είχαμε ένα, αν δεν κάνω λάθος, δύο, ένα τρίποντο. Ένα στα 16%. Και ήμασταν τέσσερις πόντους μπροστά. Ναι. Αυτό που βασικά είπαμε ότι στο δεύτερο γενικά ότι συνεχίζοντας να παίζουμε σωστά, να δίνουμε τελική σπάση, γιατί είχαμε δώσει κάτι ασίστ στο πρώτο ημίχρονο και είχαμε ένα 14 τρίποντα. Προφανώς πολλά από αυτά ήταν σπότ, αν τα είχαμε βάλει, θα είχαμε πάει 17 ασίστ σε ένα τέτοιο είδους παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο.
Θα έλεγα λοιπόν ότι είπαμε ότι να έχουμε στόχο το επίθεση, θέλω να δημιουργήσουμε μερικά σποτ. Στην ουσία, έχοντα έξτρα πάσα από μέσα προ τα έξω, όμω να πάνε πολύ καλό αυτό, αλλά και όλοι. Προφανώς οι τέσσερις τον κάναν ή τον Πίτερ θα έβαζαν κάποια σουτ. Μόλις μπήκαν, άνοιξε και διαφορά. Υπάρχει κάποια ερώτηση. Ναι, αν η αφισβήτηση που είχατε λόγω των τραυματισμών που παίζετε εμείς η ομάδα, σας πείσμονε σαν ομάδα, όχι προσωπικά, σαν ομάδα. Δηλαδή, δεν νιώθουμε ότι έχουμε αφισβήτηση. Κοιτάξτε κάτι, υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι γράφουν στα social media και προφανώς αμφισβητούνται οι πάντες αυτή τη στιγμή στις μέρες μας, σε όλα τα γραφεία, σε όλες τις δουλειές. Κανένας μπορεί να γράφει ό,τι θέλει. Άρα όλοι είπαμε, θέλω να ζητηθήκαμε. Εγώ με ρωτάνε, θα με πιάνω στον δρόμο και μου λένε, κράτα γερά, είμαστε μαζί σου. Μα δεν νιώθω μόνος μου. Νιώθω την ομάδα μαζί μας, τους προέδρους, την υποστήριξη, τους φιλάθλους της ομάδας μας που μας δίνουν την αγάπη τους παντού, τους sold out. Αν τώρα θεωρούμε ότι ο Ολυμπιακός πρέπει κάθε χρόνο να τερματίζει αίτητος αυτόν τον ανταγωνισμό, κάνουμε λάθος. Νομίζω δεν έχουμε κανένα πρόβλημα αμφισβήτηση από κανέναν από αυτού που έχει σημασία. Τώρα υπάρχουν και κάποιοι που τρολάρουν ή δημιουργούν σε την μέρο τη κοινωνία μα. Μα κάνω άλλη μια. Κώστα, να σε ρωτήσω με αφορμή και τον τρόπο που βγήκε η τριάδα των διαιτητών. Αν μετά από αυτό το τριήμερο, το τετραήμερο συνολικά, αισθάνεσαι ότι το ελληνικό μπάσκετ έκανε ένα βήμα προς τα εμπρός συνολικά. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω, δηλαδή, δεν θέλω να είμαι ποτέ βιαστικός για τέτοιες κρίσεις. Γιατί αν κάνει το ελληνικό μπάσκετ ένα βήμα μπροστά, αλλά εγώ δέχομαι από πρόεδρο αντίπαλ της ομάδας συνέχεια επιθέσεις χωρίς να μπορώ να απαντήσω, γιατί δεν βλέπω social media. Είτε γιατί δεν είναι θέση μου, δεν μπορώ ποτέ να πάρω να απαντήσω σε πρόεδρο. Νομίζω είναι πολύ μικρά πράγματα τα οποία είναι σημαντικά στον υπάρξει πολιτισμό. Βεβαίως ότι υπήρχαν πάλι και των δύο ομάδων και πιο λίγο φανατικοί από τα προηγούμενα χρόνια εδώ. Ήταν ίσως και η προσμονή των Παναθηναϊκών που έδωσε μεγαλύτερη ώρα στην άρθρο για το δεύτερο εξωτερικό του ομάδου. Το γεγονός ότι οι ομάδες συμφώνησαν και η διαιτησία νομίζω ήταν πολύ καλή, τα δύο ήταν 50-50. Είναι ένα βήμα προς τα μπρος, σαφώς. Είμαι πολύ χαρούμενος, μακάρι να συνεχιστεί έτσι. Αλλά ξέρετε, συνήθως την επόμενη μέρα ορθώνονται διάφορες διαφορετικές απόψεις και αντιρρήσεις από το που λέτε εσείς. Οπότε και όλοι κρατάμε λίγο μικρό καλάθι. Ποια είναι η ερώτηση? Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.